Τι παρατήρησες, πες μας λίγο. Και όταν παρατηρείς, πού λες τη γνώμη σου και τι παρατήρησες. Γιατί είχαμε δει κάποια πράγματα τα οποία προσπαθούμε και εμείς απ' έξω να τα αποκωδικοποιήσουμε, έτσι, από αυτά που ακούμε από τους παίχτες. Μιας και ερώτησε και η Ιωάννα για την ελευθερία. Τι έχει γίνει ακριβώς με την ελευθερία και κάποιοι παίκτες έκατσαν, θα σου το πω έτσι λαϊκά, έκατσαν απέναντί της ξαφνικά. Είδαμε τι κατάλαβε εσύ από όλα αυτά. Τι σου έχει πει και η ελευθερία κιόλας, έτσι, όχι πράγματα που είσαι μόνος σου. Από αυτά τα πράγματα που όσο ήμουν μέσα στο παιχνίδι, συγκεκριμένα με τον Αλέξη, είχε φέρει κάποια πράγματα από την κόκκινη ομάδα. Από ό,τι κατάλαβα. Γιατί είχαν κάποια προηγούμενα, να το πω και έτσι. Και τα είχε φέρει από την κόκκινη ομάδα ουσιαστικά τα προβλήματα που είχαν μεταξύ του, τις όποιες διαφωνίες είχαν. Είχανε διαφωνίες, γιατί εμείς τους είχαμε δει στην κόκκινη ομάδα. Ναι, λίγο πιο κοντά. Νομίζαμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο ειδήλιο. Ο Τριαντάφυλλος κιόλας είχε πει, άντε παιδιά που ήταν και μαζί, ξέρεις κάτι. Δεν υπήρξε. Όχι. Και από αυτό που έχω ζητήσει με την ελευθερία δεν είχαν έρθει. Δηλαδή, κοντά. Οπότε... εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς, δεν κατάλαβα ποτέ ακριβώς το τι συνέβη όντως στην κόκκινη ομάδα. Απλώς αυτό που κατάλαβα ήταν ότι ο Αλέξης έλεγε στην ελευθερία στις συζητήσεις, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει προβληθεί και αυτό, στις συζητήσεις που είχαν, ότι η ελευθερία τον έχει προσεγγίσει ερωτικά, να το πω έτσι. Και επειδή ο Αλέξης δεν ανταποκρίθηκε ακριβώς, ναι. Ότι η ελευθερία... Υπήρχε έτσι μια ψιλοκόντρα. Ακριβώς, και... ναι. Όμως δεν ίσχυε αυτό, παιδιά. Δεν ήταν, δηλαδή, ερωτικά... και στην πλέον ομάδα που είχα δει τα παιδιά, δεν υπήρξε κάτι ερωτικό, ούτε είχα αντιληφθεί εγώ κάτι. Κάτι τέτοιο. Έχουν δηλώσει και κάποιοι παίκτες κιόλας ότι εδώ δεν μπορούν να δουν ο ένας τον άλλο ερωτικά. Είναι τέτοια η κατάσταση. Είναι αλήθεια. Σαν ναι. Ο Καλλίδη. Είμαστε μαζί σε αυτή τη συζήτηση με τον Πάνο. Ναι, εγώ Πάνο, αν δεν κάνω λάθος, και η Έλληνα. Μπορεί και η ελευθερία. Και είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Και η ελευθερία ήταν και η Έλληνα. Και εσύ και ο Καλλίδη. Γιατί, παιδιά, οι συνθήκες εκεί όπου ζούμε και γενικότερα η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτείς είναι. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορείς να διαχωρίσεις τις άντρες ή τις γυναίκες. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν έχει καμία. Όντως είναι μια αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, αλήθεια. Δεν σου βγαίνει δηλαδή. Και να υπήρχε κάτι, να μπορούσες να φλερτάρεις, να το πω έτσι. Δεν μπορείς, δεν σου περνάει καν από το μυαλό αυτό το πράγμα. Γιατί δεν σε βοηθά. Πάντως για κάποιους δεν ήταν έτσι. Δηλαδή έχουμε δει την Άννα Μαρία με τον Νίκο Μπάρτζη. Αυτό δεν τους επηρέαζε. Έχουν έρθει αυτοί κοντά. Όχι ερωτικά όμως. Και πόσο ξέρω. Ερωτικά. Όχι, όχι. Είναι κοντά, όντως. Είναι κοντά. Εντάξει, δεν μπορώ να το ξέρω με απόλυτη. Αυτό που έζησε εσύ μας ενδιαφέρει. Ακριβώς. Εντάξει, είναι όντως πολύ κοντά η Άννα Μαρία μαζί με τον Νίκο. Αλλά όχι μόνο τον Νίκο, και με τον Τζέιμς. Είναι όλοι αρκετά κοντά. Έχουν έρθει τα παιδιά. Αλλά πόσο γνωρίζω, η Άννα Μαρία έχει και. Έχει σχέση, ναι. Οπότε, έχει. Άρα πώς να δημιουργηθεί και κάτι μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, βέβαια ο Αλέξης πιστεύει το αντίθετο. Πολύ ωραίο, πιστεύω. Και κάπως έτσι έχουν δημιουργηθεί και όλα. Βλέπει άλλα πράγματα ίσως ο Αλέξης ή βλέπει κάτι το οποίο μπορεί να μην έχεις δει και εσύ, μα βλέπουμε και εμείς, ας πούμε. Ίσως ο Αλέξης να το έχει πει όντως επειδή είναι όντως κοντά. Υπάρχουν στιγμές που δικημούνται δίπλα-δίπλα. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο έχει σκεφτεί ο Αλέξης και το λέει έτσι, αλλά. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι ερωτικό. Από αυτό που έχεις πράξει εσύ όσο ήσουν μέσα όμως σε καμία περίπτωση. Δεν το πιστεύω. Είναι και μια ανάγκη του Αλέξη, γιατί προσπαθούμε να τον ψυχογραφήσουμε κιόλας. Και το χαρακτήρα του βέβαια και του Αλέξη παπά. Ναι. Είναι ο χαρακτήρας του έτσι. Να βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά και να πετάει κιόλας πραγματικά σαν οβίδες να πέφτουν αυτά τα οποία λέει, σαν να είναι και κάτι παγιωμένο και κάτι αληθές. Γιατί έρχεσαι και σε δύσκολη θέση και εσύ που το παρακολουθείς τηλεοπτικά ή εσύ που βρίσκεσαι μέσα στην ομάδα εκείνη τη στιγμή. Να σου πω την αλήθεια, τον Αλέξη δεν τον κατάλαβα ποτέ. Και σε αρκετά πράγματα δεν συμφωνούσα μαζί του. Δηλαδή με τις απόψεις. Ακριβώς, ναι. Δεν κατάλαβα, οπότε δεν έχω σχηματίσει 100%. Γνώμη ακριβώς. Είναι λίγο που φυσάει ο άνεμος, προσαρμόζεται πολύ εύκολα, ίσως και να αλλάζει και χρώμα σαν το χαμελέοντα. Δεν το έλεγα αυτό, έτσι. Όχι. Έχει απλά τη δική του άποψη και κριτήριο. Ναι, ακριβώς και που πολλές φορές αυτό είναι και λίγο. Το λίγο πιο έντονο, είναι λίγο. Δεν... Στηρίζει δηλαδή την επιλογή του και το σχόλιο του μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος, ναι. Ισχυρογνώμων θα τον έλεγες. Ναι. Ναι. Μέχρι το τέλος, ναι, ξεκάθαρα είναι ισχυρογνώμων.